ευχαριστώ, Θεμός, για την παρουσία σας απόψε. Νομίζω ότι η εκπομπή που βγήκε είχε πολλές αποκαλύψεις. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη την ακούσαμε στο τέλος. Με τον Θεόδωρο, τον οποίο θα τον συναντήσουμε. Γιατί το παιδί μου στείλε μήνυμα. Φοβάμαι, μου λέει. Αυτά που λέω είναι σοβαρά. Έχω κι άλλα. Έχει κι άλλα πολλά. Να τα κρατήσει. Όσο είναι στη δημοσιότητα, δεν θα τον πειράξει κανένας. Μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκεί στην υπόθεση και έχουν συγγενικά πρόσωπα εφέτες, δικαστές. Δεν είναι αστεία η ιστορία. Μιλάει για πάσες που γίνονταν από τον Ρενέση, τον παιδεραστή που έχει φάει 25 χρόνια φυλακή, για πάσες του κορμιού του στον Ποιμένα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Καταγγελίες που ακούγονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Ποιμένα, θα σου παραγγείλω κάτι. Πήγαινε να αποσύρει τη μήνυση από το Σύνταγμα, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Θα σου πάρει ο διάολος τον πατέρα, θα σου πάρει ο διάολος τη μάνα. Πήγαινε να αποσύρει το πρωί, ξεφτυλισμένο υποκείμενο, την μήνυση από το Σύνταγμα, θα έρθω στην Παιανία και θα σε κουρέψω. Θα σε κουρέψω με την ψυλή. Πριν από 10 χρόνια σε είχα πιάσει, επαυτοφόρο με την κάμερα, με το μεγάλο το κόκαλο του γαϊδάρου, να λες ότι ήταν το κόκαλο του Αγίου Νεκταρίου. Ποιμένα, δεν θα έχεις καλά ξεμπερδέματα μαζί μου. Όχι απειλή, για απόπειρα ανθρωποκτονίας να με μηνύσεις, θα σε κυνηγάω για μια ζωή. Πρόσεχε καλά. Να μην πάει να αποσύρει καμία. Φύγει από σύρσου. Αν τολμήσει να έρθει όλα αυτά να ακουστούν στο δικαστήριο. Φύγει από σύρσου. Στο ακροατήριο. Να μην. Όχι, να μην πας. Θα πάει. Έλα να την αποσύρει. Διότι άμα... αν δεν την κύριε, εγώ δεν φοβάμαι τις μηνύσεις. Μα το ξέρω, γι' αυτό και το λέω. Όχι. Αυτό θα φοβάται. Να πάει να την αποσύρει. Να ακουστεί στο ακροατήριο. Διότι θα του πάρει ο διάολος τη μάνα και τον πατέρα. Δεν αστείευομαι. Δεν αστείευομαι. Οι καταγγελίες του Ρενέση. Οι καταγγελίες για τον Ρενέστα τον πήγανε 25 χρόνια φυλακή. Ποιμένα, πρόσεχε καλά. Πρόσεχε καλά. Εγώ σου λέω να προσέχεις, γιατί. Το συμβουλεύεις. Ναι, το συμβουλεύω. Το πρόσεχε. Σημαντός. Τη φυλακή δεν την αντέχει κανένας. Έχει ανοίξει κακές πληγές στην κοινωνία. Κρύψου! Σγουλώσου μέσα και φύγε! 15 δεύτερα παρακαλώ, αν γίνεται. 15 δεν έχουμε δεύτερα, ολοκληρώσει. Εγώ ωραία. Του δίνω μια συμβουλή. Εγώ θέλω να πω κάτι. Σταμάτα! Η γενιά, του Πολυτεχνείου, η γενιά του Πολυτεχνείου δεν είναι μόνο αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα, είναι και οι υπόλοιποι που τους ψηφίζουν. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, Μητρίου, να τελειώσουμε με αυτούς. Εδώ απόψε ακούσαμε σημεία και τέρατα. Την γενιά του Πολυτεχνείου μου λέτε. Και γι' αυτό να τελειώσουμε. Έρχονται εκλογές, κύριε Χίο. Ακούσαμε για παιδιά. Έρχονται εκλογές, κύριε Χίο. 28χρονα παιδιά. Έρχονται εκλογές, κύριε Χίο. Για να γίνουν παπάδες και τους πασάρανε στα μοναστήρια με τους ποιμένες και τους αυλικούς εκεί και τους αυτούς να πούμε. Και εδώ το ξεχαρβαλωμένο σύστημα γευθύνει. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, σας υπόσχομαι, θα ξεκινήσω το πογκρόμ των αποκαλύψεων γύρω από το χώρο της Εκκλησίας. Θα δείτε γένια, ζαρτιέρες, στριγκάκια και Facebook και αυτά να ψωνίζουν ψωνιστήρια στο Facebook. Θα φρίξει το σκυλί! Θα φρίξει το σκυλί! Μην λοιπόν, ξεχνάμε νικηδίκη Μαντέλη όμως. Καλό ξημέρωμα. Έχουμε και αυτό.